έχουμε κοντά μας τηλεφωνικός. Κύριε Λιλίκα, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε κανονικά σε ψήφιση, έτσι δεν είναι? Ναι, η σύσκεψη των αρχηγών που ήταν πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Βουλής δεν δημιούργησε νέα δεδομένα. Οπότε προχωρά κανονικά όπως είχε σχεδιαστεί η ημερήσια διάταξη και πάμε για ψήφιση το απόγευμα. Τι σας προτάθηκε μέσα στη σύσκεψη? Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση. Περιγράψτε το περίπου για να καταλάβουμε πού κινήθηκε τουλάχιστον η πρόθεση του Προέδρου της Βουλής ή των υπόλοιπων κομμάτων. Βασικά η πρόθεση του Προέδρου ήταν κατά πόσο μπορούσε να ξεβρεθεί ένας τρόπος παράτασης της συζήτησης, έτσι ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις και χρόνος στην κυβέρνηση για να αντιδράσει. Όμως τελικά η κατάληξη είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε νομοφωνία ούτε σύγκριση θέσεων των διαφόρων αρχηγών κομμάτων. Ναι. Με αποτέλεσμα να παραμείνει η ημερήσια διάταξη ως είχε. Άρα το απόγευμα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και θα γίνει ψηφοφορία. Ναι. Να μην σας ρωτήσουμε τι είπαν οι άλλοι. Εσείς, ποια ήταν η θέση σας? Η θέση δική μου ήταν ότι θα είχε αξία εάν καταλήγαμε κάπου ομόφωνα να δοθεί η παράταση. Εμείς δεν διαφωνούσαμε να δοθεί η παράταση στη συζήτηση και περισσότερο χρόνο στην κυβέρνηση για διαβουλεύσεις. Μέσα σε πλαίσια όμως που θα υπήρχε νομοφωνία και όχι καινούργιες αντεκκλήσεις με νέες αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι αρκετές αντιπαραθέσεις έχουν γίνει αυτό το διάστημα και ο κόσμος έχει κουραστεί. Ναι. Κύριε Λιλίκα, οι ισορροπίες είναι λεπτές και τα βλέμματα όλα στρέφονται σε εσάς και στην ΕΔΕΚ. Δεν έχετε ακόμη ξεκαθαρίσει τη θέση σας, αν θα καταψηφίσετε ή αν θα υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Τι προτίθεστε εν τέλει να κάνετε? Έχετε δίκιο. Προτρέχετε λίγο βέβαια. Εμείς είχαμε καταθέσει στην κυβέρνηση, όχι τώρα λόγω προϋπολογισμού, πολύ νωρίτερα κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα δώσουμε και στη δημοσιότητα, πιστεύω, αύριο. Και από την ικανοποίηση αυτών των προτάσεων που θα αντιμετώπιζα κάποια διαχρονικά προβλήματα, θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής των πολιτών, των νέων εργαζομένων μας που παίρνουν εξευθυντικούς μισθούς, τις συντάξεις που έχουμε, συντάξεις πείνας κλπ. Από την ικανοποίηση αυτών λοιπόν των ετοιμάτων μας θα εξαρτώταν και η ψήφος μας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση του προπολογισμού από μέρους της κυβέρνησης. Οπότε εμείς αναμένουμε μέχρι το απόγευμα, αν υπάρχει κάποιος χρόνος. Εάν όχι, βέβαια, η κυβέρνηση έχει την ευχαίρεια με βάση το Σύνταγμα να επανακαταθέσει προϋπολογισμόν πριν το τέλος Φεβρουαρίου. Μπορεί άρα, θα καταψηφίσετε. Έτσι καταλαβαίνουμε κι εμείς, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το απόγευμα. Αν δεν αλλάξει κάτι, ναι. Μάλιστα. Βλέπετε να αλλάζει, έχετε κάποια πληροφόρηση? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο μέχρι στιγμής, όχι. Σας ανησυχεί μια ενδεχόμενη καταψήφιση του προϋπολογισμού για τις οικονομικές επιπτώσεις του τόπου? Κοιτάξτε, δεν θα σπαστώ τις υπερβολές ούτε της μιας πλευράς ούτε της άλλης. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση, αν κινηθεί γρήγορα και ανταποκριθεί μάλιστα σε αιτήματα τα οποία κατά καιρούς η ίδια δήλωσε στο ενώπιον της Βουλής όταν συζητούν τον προτάσεις νόμου δικές μας για παράδειγμα για αγορά των μισθών ή για να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από τέτοιες στόχια, τοποθετεί το θετικά η κυβέρνηση. Άρα, εάν έχει την διάθεση η κυβέρνηση, τότε σε πολύ λίγες μέρες ή μερικές εβδομάδες έχει την ευχαίρεια να ανταποκριθεί και να επαναφέρει τον προϋπολογισμό νωρίς το Γενάρη στη Βουλή. Οι πληρωμές από μέρους της κυβέρνησης γίνονται πάντα τέλος του μήνα. Άρα, θα μπορούσε η κυβέρνηση να διαμορφώσει συνθήκες που να περάσει ο προϋπολογισμός πριν το τέλος του Γενάρη. Άρα προλαβαίνει η κυβέρνηση, λέτε. Προλαβαίνει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι προλαβαίνει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λιλίκα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βγάλαμε την δύσκολα είδηση. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Κατόρθωτο. Δεν γίνεται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό όσο έχει αυτή τη στιγμή, που μάλλον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, και ο κύριος Λιλίκας καταψηφίζει. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε και εμείς, το επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Ήταν η τελευταία επιλογή της κυβέρνησης. Τόσο η ΕΔΕΚ όσο και η Συμμαχία Πολιτών. Όπως μας τα εξήγησε και ο κύριος Λιλίκας, αν δεν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματά τους μέχρι και το απόγευμα, θα καταψηφίσουν. Δεν το βλέπω. Πάντως,
Η συνεργασία που έχει ενεργοποιηθεί, μάλλον που σχηματίστηκε έτσι με φόντο τις εκλογές ανάμεσα στην ΕΔΕΚ και τον Γιώργο Λιλίκα, τη Συμμαχία Πολιτών, έχει ενεργοποιηθεί για τα καλά. Βλέπουμε ότι ούτε ο προϋπολογισμός στάθηκε έτσι ικανός να διασπάσει αυτό το μέτωπο που έχει σχηματιστεί, αυτό ως πολιτικό σχόλιο στο γενικότερο. Πάμε τώρα στα πιο ουσιώδη. Πάμε στον πολιτισμό. Ουσιώδη υπό την έννοια της καθημερινής ζωής, υπό την έννοια της ζωής σε γενικές γραμμές και όχι του πολιτικού παιχνίου. Πολιτισμός. Πάμε στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι. Είδαμε χθες, μετά και από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πώς θα καταβληθεί επίδομα προς τους επαγγελματίες των τεχνών και του πολιτισμού. Πάμε να συνομιλήσουμε με την Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ηθοποιός, να δούμε πώς βλέπουν τα πράγματα.